στις δικές τους αιτιάσεις ότι είναι ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή και έχει φόρτο εργασίας, γι' αυτό καμιά φορά, όπως μας υπόθηκε κατά λέξη, μπορεί να γίνει στραβή, έτσι ακριβώς υπόθηκε, στραβή. Εμείς αντιτείναμε το ότι δεν είναι θέμα στραβής, αλλά ότι είναι θέμα μιας πολύ συγκεκριμένης λογικής, ότι δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μιλάνε για στραβή όταν υπάρχει η άνεση να έρχονται και να κάνουν αυτά που κάνουν. Όταν τους ρωτήσαμε κατά πόσο νιώθουν καλά με το γεγονός ότι το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας είναι στη συνείδηση του κόσμου ως συνώνυμο του εξπρές του Μεσονυχτίου, γιατί ως τέτοιο είναι συνώνυμο, δεν υπήρχαν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν η υποστελέχωση του τμήματος και η πολλή δουλειά και η περιοχή στην οποία βρίσκεται το τμήμα. Όπως είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να περάσουμε είναι η διαφορετική συνολική οπτική σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Και σε καμία απολύτως περίπτωση, γιατί εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, κατεβήκαμε και είδαμε και τα κρατητήρια κάτω, τα οποία είναι κλειστά αυτή την περίοδο, γιατί γίνονται κάποια ανακαίνιση. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Προσπαθήσαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι έχουμε μια εντελώς διαφορετική λογική, ότι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή αυτή η άνεση και η ατιμωρησία την οποία νιώθουν άντρες των Δίας να κάνουν αυτά που κάνουν. Και επίσης το ανατριχιαστικό, το είπε και ο Χρήστος, αλλά πρέπει να το σημειώσουμε ξανά, το δωμάτιο που έγινε ο βιασμός είναι ακριβώς δίπλα από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Στον τοίχο ανάμεσα στα δύο γραφεία υπάρχουν οι αφίσες για την ημέρα της γυναίκας. Αυτό και μόνο.